Η πεμπτουσία αυτού του νόμου είναι η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου και δωρεάν πανεπιστημίου. Δηλαδή, από εδώ και στο εξή, οι πολίτε, οι Έλληνε πολίτε, θα πληρώνουν για τις σπουδέ τους. Και προκειμένου να σπουδάσουν τα παιδιά, τα παιδιά μα θα πρέπει να παίρνουν φοιτητικά δάνεια. Δηλαδή, πρόκειται να δημιουργήσουμε την νέα υπερχρεωμένη γενιά του μέλλοντος. Και η υπεμπτουσία του νόμου αφορά κυρίως αυτό που εμείς ονομάζουμε κατάργηση των πτυχίων, διάσπαση των γνωστικών αντικειμένων και κατάργηση των πτυχίων και φυσικά της επαγγελματική τους κατοχύρωση. Οι φοιτητέ και οι φοιτήτριε, αν εφαρμοστεί αυτό ο νόμο, που σίσω μια ακαδημαϊκή κοινότητα και όχι κάποιε μειοψηφίε, όπω λένε, αρνούνται να εφαρμόσουν. Αρνείται, σίσω μια ακαδημαϊκή κοινότητα να εφαρμόσει. Αν εφαρμοστεί όμω, οι φοιτητέ και οι φοιτήτριε δεν θα παίρνουν πτυχίο. Θα συλλέγουν τίτλου σπουδών χωρί άμεσο επαγγελματικό αντίκρισμα. Και οι ελληνικέ οικογένειε θα αναγκάζονται να πληρώνουν για όλου του κύκλους σπουδών εκτό από τον πρώτο.